Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσει πόθεν έσχε των πολιτικών. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί με τη βοήθεια τη Πινελόπης Γκάλιου. Πινελόπη, Πρόκειται, Μάρκο, για τι δηλώσει περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών που κατατέθηκαν στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή το 2021 και αφορούν τη χρήση του 2020. Ξεκινώντα λοιπόν από τον Πρωθυπουργό, να παρατηρήσουμε ότι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερε μεταβολέ σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση και ειδικότερο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπω βλέπουμε, δηλώνει συνολικό εισόδημα 116.842 ευρώ, μετοχέ 140.096 ευρώ, έχει καταθέσει 534.040 ακίνητα 4 γιοταχή και ένα φορτηγό. Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σειρά του δηλώνει συνολικό εισόδημα 90.585 ευρώ Καταθέσει 97.297 ένα διαμέρισμα και ένα οικόπεδο, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο. Εισόδημα 178.585 ευρώ δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος έχει επίσης καταθέσει ύψους 523.398 ευρώ 19 κίνητα εκ των οποίων ένα στο Βέλγιο και ένα γιο ταχύ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ε, δηλώνει συνολικό εισόδημα 89.769 ευρώ, έχει καταθέσει 7.957 ευρώ και ένα γιοταχή. Ο πρόεδρος τώρα της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει εισόδημα 295.162 ευρώ, καταθέσεις 558.180 ευρώ, ένα οικόπεδο που ανήκει στη σύζυγό του και τρία γιοταχή. Τέλος, ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει συνολικό εισόδημα 200.600 ευρώ, καταθέσει 153.381 ευρώ, 3 ΙΧ και 5 δίκυκλα, ενώ έχει και συμμετοχή σε 8 επιχειρήσεις. Να πούμε κλείνοντα, Μάρκο, πω οι δηλώσει περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών δημοσιεύονται στον ιστότοπο τη Βουλή. Πινελόπου, ευχαριστούμε.